Ένα πολύ καιρό ο κύριος διευθυντής σας μου είχε φέρει ένα αίτημα στο γραφείο στο Δικητήριο που ζητούσε κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν, επειδή εγώ θέλω να είμαι κοντά στην εκπαίδευση, κοντά στους δασκάλους, κοντά στους μαθητές, ανταποκριθήκαμε σε αυτό το αίτημα. Θέλαμε λοιπόν ό,τι ζητήσατε κύριε διευθυντά, είναι αυτό το κύτρο πολιτικής που σας παραδίδω τώρα. Δέστε παιδιά, είναι δύο πάρα πολύ ωραία κύτρα πολιτικής, τρία μάλλον, και με ειδικά εργαλεία τα οποία τα χρειάζονται, είναι απαραίτητα για να κάνουν, είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει πλέον και αυτό θα είναι το μέλλον για εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο και τον Αντιπρεφέρη Άρχιμης εδώ, τον κύριο Γρηγόρη Παπαμανουήλ, γιατί πραγματικά είναι κοντά μας και στη διατροφήτευση ήταν πριν από λίγες μέρες και πάντα όπου το καλούμε. Επισκεφθήκαμε το 6ο Δημοτικό Σχολείο σήμερα για να παραδώσουμε στον Διευθυντή και στους δασκάλους μας και στα παιδιά μας κυρίως υλικό, ένα σέντρο μποτικής που μας ζητήθηκε πριν από λίγο καιρό από τον Διευθυντή του Σχολείου, τον εκλεκτό φίλο και συνάδελφο εκπαιδευτικό, τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Εμείς επειδή θέλουμε εμπράκτως να είμαστε κοντά στην εκπαίδευση, και αυτό κυρία Σπανδονίδου και εσείς ως πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Δαιμόνων του Σχολείου, θέλω να το μεταφέρετε και στα άλλα μέλη. Ανταποκριθήκαμε θετικά σε αυτό το αίτημα του Διευθυντή και του Διδακτικού Προσωπικού του 6ου Δημοτικού Σχολείου και χαρήκαμε πάρα πολύ που ήρθαμε σε επαφή με τα παιδιά μας και είδαμε τη χαρά τους ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους με ένα απλό πράγμα, μια κίνηση που για μας όμως έχει πολύ μεγάλο συμβολισμό, γιατί για την Αντιπεριφέρεια Δράμας η εκπαιδευτική διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον του τόπου, γιατί αυτά όλα τα παιδιά είναι αυριανοί ενεργοί πολίτες και η δουλειά που γίνεται ειδικά εδώ στο 6ο Δημοτικό Σχολείο το βεβαιώνω και εγώ ότι είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που κάνετε για τα παιδιά μας. Είναι μια δράση βέβαια κύριε Αντιπεριφερειάρχα σε συνέχεια των προηγούμενων. Θυμόμαστε και στο 15ο Δημοτικό που πήγατε κάποιο υλικό πληροφορικής αν δεν απατώμε. Τέταρτο και έβδομο νηπιαγωγείο και στο 15ο Δημοτικό, όπου μπορούμε να συνδράμουμε έτσι σε τέτοια αιτήματα που έχουμε, εμείς είμαστε κοντά στους εκπαιδευτικούς και στα σχολιά μας. Κύριε Διευθυντά, ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον στην εκπαιδευτική διαδικασία? Είναι ήδη εδώ και καιρό. Και επειδή ασχολούμαι και με αυτά τα πράγματα, δηλαδή γράφω κάποια συγκεκριμένα εισηγήσεις και άρθρα, έβλεπα προχθές ένα πολύ ωραίο έτσι άρθρο το οποίο ότι ένα ρομπότ απαντούσε ουσιαστικά στο τι είναι το νόημα της ζωής. Από επιλεγμένες φράσεις και σενάρια που του δίνανε, τελικά το ίδιο απαντούσε σαν ένας άνθρωπος. Άρα λοιπόν είναι μπροστά μας, είναι το μέλλον. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γρηγόρη Παπαμανουήλ, τον Αντιπεριφερειάρχη μας, γιατί δεν είναι μία φορά. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συνεργασίες μαζί. Είναι πραγματικά το ενδιαφέρον του πραγματικό και όχι φαίνεστε, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Σε κάθε εκδήλωση, όποτε τον ζητήσουμε, πραγματικά είναι παρόν. Και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να είναι η Αντιπεριφέρεια, έτσι όπως την εκπροσωπεί ο κύριος Παπαμανουήλ, όπως επίσης και η συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων είναι άριστη, έτσι και με τους φορείς, γιατί αλλιώς, αν δεν συμπράττουμε όλοι μαζί οι εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση, δεν μπορούμε τελικά να πάμε μπροστά την εκπαίδευσή μας. Και δύο λόγια από την κυρία Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Είδαμε τον ενθουσιασμό στα μάτια των παιδιών. Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα κι εγώ άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε τον κύριο Εμμανουήλ, που είναι πάντα δίπλα μας. Ο Σύλλογος Γονέων θα στέκει πάντα αργό στο έργο του σχολείου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, για το καλύτερό τους. Τα kit ρομποτικής είναι στην ουσία το μέλλον και είμαστε χαρούμενοι για τη δωρεά αυτή. Να είστε καλά. Που είστε πάντα κοντά και γενικότερα είστε, όχι μόνο στα σχολεία, συνδράμετε πάντα σε πολλές δράσεις. Είστε...